ντοκουμέντο, κύριε Δήμαρχε, που πραγματικά δείχνει και αποδεικνύει την τουρκική προκλητικότητα που για ακόμα μία φορά είναι έντονη. Ναι. Δυστυχώς η τουρκική προκλητικότητα είναι πάρα πολύ έντονη το τελευταίο διάστημα. Αλλιευτικά σκάφη εισέρχονται εντός των χωρικών υδάτων και αλλιεύουν, όταν μάλιστα απαγορεύεται η αλλιεία για τους Έλληνες αλλιείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αγανάκτηση των αλλιεών του νησιού μας, που εκφράστηκε μέσα από αποδηλώσεις του Προέδρου του Συλλόγου Αλλιεών, διότι απλά δεν πάει άλλο. Δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα να έρχονται οι Τούρκοι αλλιείς να αλλιεύουν παράνομα. Το ιδιαίτερο, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι αυτή την φορά τα συγκεκριμένα αλλιευτικά σκάφη χρησιμοποίησαν ακόμη και ελληνική σημαία για να εισβάλλουν εντός του χώρου, οπότε των ελληνικών υδάτων. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μιλούμε για ένα σχέδιο που από ό,τι φαίνεται είναι συχνά επαναλαμβανόμενο και είναι προετοιμασμένη κάθε φορά που θα γίνει η παράνομη εισχώρηση τους εντός των ελληνικών θαλάσσιων συνόρων. Έτσι ακριβώς, είναι ένα σχέδιο που δημιουργεί τεράστια προβλήματα και πρέπει άμεσα η πολιτεία να λάβει μέτρα, ούτως ώστε να προστατευθούν όχι μόνο οι αλλιείς, αλλά γενικότερα και τα χωρικά μας ύδατα, έτσι. Σκοπεύετε να κάνετε κάποιο έγγραφο διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ή προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή κάπου αλλού, κύριε Δήμαρχε, για την συγκεκριμένη κατάσταση? Αύριο περιμένω τον Πρόεδρο των Αλλιεών στο γραφείο μου, ούτως ώστε από κοινού να στείλουμε επιστολή διαμαρτυρίας σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο, ούτως ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα τα οποία έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί. Διότι δεν είναι μόνο τα τελευταία γεγονότα, είναι μία σειρά προκλήσεων γεγονότων τους τελευταίους μήνες. Κατανοούμε και καταλαβαίνουμε. Θέλω τώρα να περάσουμε λίγο και στο βαρύ φορτίο που θα πρέπει να σηκώσετε για ακόμα μία φορά σαν νησί, κύριε Δήμαρχε, και αφορά φυσικά τον χώρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, που αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου χωρητικότητας 4.500. Τι γίνεται τώρα με αυτόν τον χώρο που προετοιμάζεται για το νησί, αν και υπάρχει μια ειρηνική συνύπαρξη των μόνιμων κατοίκων της Λέρου με τους πρόσφυγες που ήδη διαμένουν στο νησί, κύριε Καλία? Να σας πω, για πρώτη φορά μετά το 2015 η Λέρος φιλοξενεί περίπου 100 πρόσφυγες μετανάστες και πραγματικά δημιουργεί πολλές απορίες γιατί αυτή τη στιγμή να κατασκευάζεται ένα κέντρο που θα φιλοξενεί περίπου 2.500 με 3.000 πρόσφυγες μετανάστες. Σε ένα μικρό νησί 8.000 κατοίκων καταλαβαίνετε ότι είναι δυσανάλογο αυτό το κέντρο. Η Λέρος έχει υποστεί τα πάνδυνα όσον αφορά το προσφυγικό, αλλά γενικότερα και με ευάλωτες ομάδες. Είναι ένα νησί πανέμορφο, ένα νησί τουριστικό, ένα νησί που επιδιώκει την ανάπτυξή του μέσα από την τουριστική ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση μέσα από κατασκευή κέντρων προσφύγων μεταναστών. Και μάλιστα όταν η δαπάνη ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια, χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να δαπανηθούν για υποδομές στο νησί μας. Οπότε σας βρίσκει λίγο περίεργο το ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται εργασίες του συγκεκριμένου χώρου. Κύριε Δήμαρχε, φοβάστε μήπως σε τυχόν έλευση προσφυγικού κύματος από την περιοχή του Αφγανιστάν βρεθούν νέοι πρόσφυγες στο νησί που θα πρέπει να φιλοξενηθούν με εντολή Υπουργείου? Εύχομαι να μην συμβεί αυτό. Διότι επαναλαμβάνω ότι ζήσαμε ένα χρονικό διάστημα από το 2015 έως το 2020 που η Λέρος φιλοξενούσε χιλιάδες πρόσφυγες μετανάστες με τεράστια προβλήματα και βέβαια με ανησυχεί το γεγονός αυτό όσον αφορά πρόσφυγες, άφηξη προσφύγων από το Αφγανιστάν, αλλά νομίζω ότι είναι αυξημένα τα μέτρα ούτως ώστε και να θωρακιστούν τα θαλάσσια σύνορά μας και να μην έχουμε προβλήματα που ζήσαμε στο παρελθόν. Εξάλλου η Λέρος είναι ένα πανέμορφο νησί, ένα νησί με εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Φέτος
Φιλοξενήσαμε χιλιάδες επισκέπτες. Πραγματικά ήταν πρωτόγνωρη άφιξη των επισκεπτών μετά από 3 χρόνια, μετά γνωστά προβλήματα και του προσφυγικού αλλά και της πανδημίας. Έχουμε έτσι να συνεχιστεί η τουριστική περίοδος για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα όσον αφορά το προσφυγικό μεταναστευτικό. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τηλεδιάσκεψη με τα μέλη της ΚΕΔΕ, κύριε Δήμαρχε, που θα τονιστεί ότι η νησιωτική Ελλάδα αλλά και η ηπειρωτική χώρα που έχει φιλοξενήσει μέχρι στιγμής και έχει σηκώσει το βάρος του προσφυγικού, θα υπάρξει απόφαση από την ΚΕΔΕ να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω περιοχές που ήδη έχουν φιλοξενήσει στο προηγούμενο διάστημα πρόσφυγες και μετανάστες. Να φανταστούμε ότι θα είστε από τους δημάρχους που θα υψώσουν και το δικό τους ανάστημα για αν θα ακολουθηθεί κάποια τέτοια πολιτική από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε ενδεχόμενη, πάντα το τονίσουμε, έλευση προσφύγων και μεταναστών από το Αφγανιστάν, κύριε Δήμαρχε. Βεβαίως, είναι δίκαιο το αίτημά μας. Ήδη έχει ταλαιπωρηθεί το νησί της Λέρου αλλά και γενικότερα τα νησιά και είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και όλοι μας θα εισακουστούμε ούτως ώστε να μην υπάρχει ακόμη ένα πλήγμα με πρόσφυγες μετανάστες στα μικρά νησιά αλλά και στα μεγάλα νησιά τα οποία έχουν φιλοξενήσει χιλιάδες κόσμου. Μάλιστα. Ευχή όλων, κύριε Δήμαρχε, να μην ξαναδούμε τις ίδιες εικόνες πραγματικά τραγικές που καταγράφησαν το 2015 στην νησιωτική χώρα, που πραγματικά δεν της αξίζει κάτι τέτοιο και της αξίζουν μόνο μια αναπτυξιακή πορεία συνολικότερα στον χάρτη της Ελλάδας αλλά και στην υπόλοιπη πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τα νησιά μας, κύριε Δήμαρχε. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά. Καλό κουράγιο και καλή υπομονή. Αναμένουμε για τις εξελίξεις. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και σας προσκαλώ στο υπέροχο νησί μας και εσάς και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Πραγματικά τους χαιρετισμούς μας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα...